κάνανε πολυοργητικούς κρύους, δηλαδή φτιάξανε σκάλες με ξύλα, αφού κόψανε, κάψανε και κόψαν όλο το δάσος, καταστρέψανε το δάσος των Καρπανίων. Γιατί το κάνανε αυτό, ναι, το κάνανε και χθες περάσανε γύρω στα 250 άτομα, πρέπει να ξέρετε, νότια των Καρπανίων. Το κάνανε λοιπόν αυτό για να τα βάζουν πάνω στα σύρματα, βάλουν και κουβέρτες από πάνω και περάνε από μέσα. Σήμερα κάνανε κάτι άλλο. Βάλανε φωτιά για να κάψουν το σειρματόβλεπτο. Για να το λυγίσουν, θα το κάνουν έθαστο και να μπορούν να το κόψουν και να περάσουν. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι θέλουν να περάσουν κάποιοι ότι είναι μετανάστες. Ούτε μετανάστες είναι, ούτε πρόσφυγες είναι, Ανδρέα. Το είχαμε πει πόσο μήνες το λέμε αυτό το πράγμα. Αποδεικνύεται τώρα και ευτυχώς που αποδείχθηκε με αυτόν τον τρόπο ότι είναι 25 με 30 χρονών όλοι. Έχουν βάλει κοντά τους ορισμένα γυναικόπαιδα για να φαίνονται έχουν το προφίλ του, του πρόσφυγα ή του μετανάστη και να η κατάσταση. Είναι Τούρκοι οι περισσότεροι και είδατε και σήμερα πώς συλλάβανε εδώ πέρα μέσα Τουρκμένοι. Τουρκμένοι είναι, ναι, αδερφέ μου, το έχουμε Τουρκμένοι. Είναι οι μισθοφόροι οι οποίοι είναι από Ιράν, από Ιράκ, από Συρία, ακόμα και από Συρία και από Πακιστάν και από Αφγανιστάν. Οι οποίοι είναι για αυτό το σκοπό, πληρώνουν για αυτό το σκοπό. Οι ίδιοι πολεμούν και στη Συρία, οι ίδιοι πολεμούν και στη Λιβύη. Είναι τζιχαντιστές. Οι περισσότεροι από αυτούς, άσε που περνάνε μαζί τους και τις ΜΜΤ και ορισμένοι Τούρκοι κομμάτι. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε ιστορίες. Και το δάσος των Καστανιών, τάσο, και ευτυχώς και το προγείο στο οποίο ασχολείται και με αυτά τα θέματα και των άλλων, τα αναδεικνύει καλά, είναι επικίνδυνο γιατί κάτι έχει στο μυαλό του Ερντογάν. Και μάλιστα, και σας λέω τώρα, σας λέω ειδήσεις, παιδιά, μέσα αυτά γίνονται και στη Βουλή. Ό,τι λέμε εδώ πέρα, ακούγονται και στη Βουλή. Χθες, τα αυτό είπε ο Αγκατέγραφος στην ομιλία του Πρόεδρου του κ. Βελόπουλου, είπε στην κυβέρνηση. Αυτά τα οποία λέω εγώ σήμερα ακριβώς, τα ίδια, δεν είπαμε τίποτα διαφορετικό. Ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Ετοιμάζουν κάτι οι Τούρκοι. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Λοιπόν, τι ετοιμάζουν, ξέρουμε. Προφανώς ετοιμάζουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό, ένα θερμό επεισόδιο, μικρής ή μεγάλης έντασης, δεν το λέω μόνο εγώ, και η Μπιλ το έγραψε, και έτσι, και από το έρχονται, και από το ίχνες, πληροφορίες, οι οποίες τεκμηριώνουν αυτό που λέμε τόσο καιρό. Και το τείχος των Εύρω, γιατί εκεί βλέπετε το σηματούμενο πολύ εύκολο, το τύπο, το τύπο ΝΑΤΟ, αυτό που φτιάχνει και η Τουρκία, Συρία, που υπάρχει στα σύνορα, με το Μεξικό, του Ισραήλ, τον ΗΠΑ κτλ. Θα έπρεπε να έχει γίνει από τον Ιούλιο φωνάζουμε, γκαρίζουμε, φτιάχτε τύπο του Μπουνάκου. Δηλαδή, τσιμεντένιο μέχρι 2 μέτρα και από εκεί πέρα σηματόπλευμα. Μάλιστα. Θα έτσι πώς θα το πούμε εδώ πέρα. Τάσο, τι έρχεται λοιπόν εκεί και θέλω να μου πει αν όλα αυτά έχουν. Και έχουν τα νησιά μας, αν έχουν κάποια σχέση, έμεση, απροσδιορίστη με αυτό που είδαμε σήμερα μέχρι και για αυτά. Για την τρομοκρατική, τι είναι αυτό τώρα, είναι, μπορεί να συνδέονται όλα αυτά μεταξύ του, Τάσο. Καταρχήν χθες είχαμε μία, την πρώτη σοβαρή διάρρηξη, ας το πούμε έτσι, της αμυντικής γραμμής, όχι στην περιοχή των Καστανέων, αλλά αρκετά νοτιότερα, περίπου στο ύψος των Οφερών. Περίπου 250 άτομα κατάφεραν και μπήκανε. Συλλάβανε και τους τάφε στην Εγνατία. Τους έχουν συλλάβει τους περιπέτειες. Σχεδόν όλοι θεωρώ ότι πρέπει να έχουν συλληφθεί από τις Σφαίρες μέχρι την Ξάφη, γιατί είχαν περπατήσει μέχρι και την Εθνική Οδό, λίγο πριν την Ξάφη συλλάβανε τους τελευταίους. Άρα έχουμε σαφή κλιμάκωση, έχουμε αλλαγή τακτικής από αυτούς, έχουμε κάποιες ιδέες τις οποίες εφαρμόζονται, πρωτόγονες βέβαια, αλλά ένα αποτελεσμα. Παραπέμπουν σε... Ναι, σε παλαιότερες εποχές. Σε ό,τι αφορά τη Γιάβκα που βρήκανε με τα όπλα, βρήκανε και ένα διαγραμματικό προσευχή, μέσα σε τούνελ μάλιστα ήταν σκαμμένα στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μία οργάνωση που έχει σχέση με το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα, αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε εδώ τι είναι της Άγκρας αριστερά. Είναι όντως της Άγκρας κουρδικής αριστεράς, εν πάση περιπτώσει. Είναι αυτοί που έχουν στοχοποιηθεί από τον Ερντογάν. Ναι, όλοι οι Κούρδοι έχουν. Είναι αυτοί που ζητάει ο Ερντογάν. Ναι, ακριβώς. Είναι εδώ αυτοί. Είναι αυτοί, ναι. Έχουν έρθει εδώ, σε πολλούς έχουν δώσει άσυλο, οι περισσότεροι δηλαδή είναι νόμιμα εδώ.
Είναι αρκετά ανησυχητικό το φαινόμενο ότι είχαν τόσο βαρύ οπλισμό. Είναι πραγματικά ανησυχητικό το φαινόμενο. Η συγκυρία τι λέει. Η συγκυρία λέει ότι θα μπορούσε να υπάρξει παραδείγματος χάρη να πω εγώ ένα, λέμε, ένα χτύπημα σε ένα τουρκικό στόχο εδώ. Και από εκεί και πέρα ήταν μια προβοκάτσια, γιατί δεν θεωρώ ότι επειδή είναι ένα αριστερίστικο κουρδικό κίνημα δεν έχουν παρισφρήσει μέσα τουρκικοί πράκτορες, έτσι, ακριβώς. Και να έχουμε ένα στόχο, ένα χτύπημα σε κατά ενός τουρκικού στόχου και από εκεί και πέρα να έχουμε μια αλυσιδωτή και εξέλιξη εν την τόμη. Αυτό πρέπει να πούμε εδώ στον Αντρέα. Άλλωστε μην ξεχνάμε, συγγνώμη. Θα πούμε και για αυτούς τους οποίους είπες ότι συλλάβανε. Εγώ δεν ξέρω αν συλλάβανε όλους, μου μακάρι να συλλάβανε όλους. Που φύγανε, περάσανε την ενότητα του καθαριού εκεί στην περιοχή των Ρουφταγών. Ότι πού θα πάνε, ξέρετε που θα πάνε. Τι ΣΕΡΕΦ. Οι περισσότεροι από αυτούς πηγαίνουν στη ΣΕΡΕΦ. Στη ΣΕΡΕΦ. Θα πρέπει να βάλουμε αυτούς τους τύπους τώρα μέσα στην Ενδοχώρα, μέσα στην Ελλάδα. Και στη ΣΕΡΕΦ, για την ακρίβεια να πούμε, σε ένα χωριό το οποίο απέχει κάπου 8 χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Σε αυτό το σημείο τους πηγαίνουν. Είναι γεγονός ότι εδώ πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με την έννοια ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά, γιατί πεισματικά αρνείται, να φτιάξει κλειστά κέντρα, να φτιάξει από την περιοχή των κήπων. Τους φτιάξαμε να τους στείλουμε πίσω από την περιοχή των κήπων. Όχι, δεν γίνεται να τους στείλεις πίσω για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η λύση θα ήταν κλειστά κέντρα. Αυτό που λέει η κυβέρνηση κλειστά δεν είναι κλειστά. Λέει, όχι, γιατί όλοι παντού γράφουν κλειστά. Η μία λύση είναι αυτό που έχουμε πει, Τάσο. Όλοι μάζεμα και σε δύο αγαλύτητα νησιά. Αυτή είναι η λύση. Αλλιώς θα τους χάσεις εδώ μέσα. Σίγουρα περιορισμένοι. Σίγουρα περιορισμένοι. Γιατί από τη στιγμή που δεν είναι περιορισμένοι, δεν ξέρουμε.